Την αρχή του αγώνα. Και έχει χάσει έδαφος τη μάχη για τον τίτλο. Κανείς δεν φταίει. Απλώς τα αγγλικά αποτελέσματα που έχει φέρει η ΑΕΚ είναι λιγάκι δύσκολο να τα φέρουν οι άλλες ομάδες. Δεν μιλάω για τη σοβαρότητα. Μπορεί να είναι. Παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο. Πολλοί παράγοντες. Ευθύνες παιχτών δεν υπάρχουν δηλαδή. Δεν είμαι από αυτούς που θα ρίξω ευθύνες στους παίχτες. Όχι. Ίσως να είναι λίγες ευθύνες από τη διοίκηση, αλλά σημασία είναι να είναι η οπαδία ακόμα κοντά. Πρέπει να μείνει ο Δημητρίου. Όχι. Γιατί έτσι. Και ο Στελάρας, ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που έβγαλε η Ελλάδα, ήταν έξω ένα γύρο. Τι άλλο ρε παιδιά, αυτό είναι. Οι τραυματισμοί και οι έννοικοι, εγώ έτσι πιστεύω. Την ΑΕΚ πρέπει να την πάρει ο Μελισανίδαρος. Ο Γιδόπουλος μαζί. Που είναι δύο γάτες. Δημητρίου, για Δημητρίου τι λέτε. Είναι πολύ καλός προπονητής, ξέρει και κάνει αλλαγές. Δεν τους κάνει σκληρή προπόνηση. Ξέρω εγώ τι λέω. Έρχομαι 40 χρόνια στα γήπεδα. Δεν τους κάνεις σκληρή προπόνηση. Είναι με τους πρέπει να μείνει. Πρέπει να μείνει. Να μείνει καλός είναι, αλλά να είναι αυστηρός μαζί τους. Λοιπόν, για πες μας, γιατί δεν πάει τόσο καλά φέτος. Δεν ξέρω, Βασίλη, πες εσύ γιατί δεν πάει τόσο καλά. Θα είναι πολλά πράγματα. Θα δούμε, άστο. Πανιόνιος είναι ένα βήμα από ένα θαύμα. Δηλαδή να περάσει τον τελικό, αν τα καταφέρει Τετάρτη στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Είστε αισιόδοξο στο κύπελο, ναι. Είστε αισιόδοξο να τα καταφέρει. Βέβαια, γιατί όχι. Γιατί είστε αισιόδοξο. Γιατί είναι και καλή ομάδα. Γιατί πρέπει μόνο η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός να κερδίζει. Νομίζω ότι όλη η Ελλάδα είδε ότι έπρεπε να χάσουμε 5-0 ο ΠΑΟΚ. Αυτό. Για τον Πανιόνιο, τι θα σημαίνει αυτή η επιτυχία. Θα δείξουν ότι υπάρχει και μικρές ομάδες αξίζουν να παίζουν στο ποτάθλημα. Από το τελικό του 79 τι θυμάστε. Τι θυμάμαι, τον Πανιόνιο ή τον Κυπελούχο. Τι θα σημάνει για τον Πανιόνιο μια πρόκριση στο τελικό του κυπέλου. Θα σημάνει πιθανώς την έξοδο στο κύπελο Κυπελούχων. Ένα αντίπαλος είναι ο Παναθηναϊκός. Αν και εμείς θέλουμε ο τελικός να είναι Πανιονάρα Ηρακλάρα. Αυτό θέλουμε. Το 1979 πρέπει να σου ένα μικρός, αλλά φαντάζομαι θα έχεις μνήμες για εκείνη τη συμμετοχή και την επιτυχία του Πανιονίου στο τελικό του κυπέλου. Τότε εκείνο το βράδυ έγινε Πανιόνιος. Ήταν μια ιστορική στιγμή, ήταν μια ανατροπή των δεδομένων όπως είναι και τώρα. Υπάρχει μέσα μας ένας παραλληλισμός και θυμάμαι ότι γυρνώντας από το στάδιο Καραϊσκάκη και όλοι οι φίλαθλοι του Πανιονίου πορεία με το κύπελο μπροστά μας έριχναν τα μπαλκόνια λουλούδια. Και ο κόσμος μας χειροκροτούσε παντού γιατί είχαμε σπάσει το κατεστημένο τότε. Είχαμε, όπως είχε πει ο Μάρκοβιτς, είχαμε φέρει το αγγλικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, είχε πει τότε. Ο Σέμπουε εδώ. Ναι, ο Σέμπουε γυρίζει την μπάλα και η μπάλα είναι στα δίχτυα από τον Μαλαδένη. Βλέπετε εδώ πόσο έξυπνα έκοψε εκεί την μπάλα και ο Μαλαδένης την προώθησε στα δίχτυα μετά από την ενέργεια του Σέμπουε. Μαλαδένης και πάλι με τον Σέμπουε πρωταγωνιστή μπαίνει στην περιοχή. Ο Σέμπουε θα σουτάρει με λάθος όμως. Πόδι. Λαλιτζής. Θα κόψει με περίταση ο Μανολάς. Παρεμβαίνει εκεί και παίρνει την μπάλα ο Παϊτέρης. Θα μπλοκάρει. Μαχαιρίδης. Η Κατσιαμπή στην αντιμονομαχία αυτή ξεφεύγει. Για να δούμε. Ο Ναλιτζής. Ο Ναλιτζής μπαίνει στην περιοχή. Σουτάρει την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Μια μεγάλη στιγμή, μια σημαντική στιγμή για τον Πανιόνιο. Κοπιτσής. Και θα γίνει το λάθος εκεί. Θα πάρει την μπάλα ο Μένταν, θα σουτάρει δυνατά, θα σώσει ο Ατματζίδης. Και ο Σέμπου εξεφεύγει εδώ, έχει μπροστά του μόνο τον Βάσμπερκ, κάνει άνοιγμα. Αλλά η μπάλα βρίσκει και συνεχεία εξωστρακίζεται. Την επιλογή του, ναι, για τον Νικολαίδη είναι η μπάλα. Ο Νικολαίδης που παίζει την περιοχή θα σουτάρει πάνω στο σώμα του 300 η μπάλα. Πανιόνιο σήμερα πάλεψε, αλλά μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει. Η ΑΕΚ φαίνεται να παίρνει το διπλό. Δεν πειράζει. Η απόδοσή μας βλέπετε ποια είναι. Είμαστε μισή ομάδα, ούτε μισή. Παίζουμε πιτσιρικάδες μπάλα και καταφέραμε να κοντρώνουμε μια μεγάλη ΑΕΚ. Το μυαλό σου ήταν περισσότερο στο παιχνίδι της Τετάρτης. Σίγουρα. Για μας θα είναι μεγάλο πράγμα να καταφέρουμε τελικά να πάμε στο τελικό. Σίγουρα παλέψαμε. Στην αρχή μπήκαμε λίγο μουδιασμένα. Στο πρώτο δεκάλεπτο το δεχτήκαμε και τον γκολ. Αλλά νομίζω ότι στη συνέχεια τα παιδιά δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό και δείξαμε τι αξίζει ο Πανιόνιος. Αν και είχαμε πολλές ελλείψεις, πιστεύω ότι τα καταφέραμε πολύ καλά. Πιστεύεις ότι κάποια στιγμή σου είχατε και το μυαλό σας στο κύπελο? Σίγουρα είχαμε και το μυαλό μας στο κύπελο. Δύο-τρεις παίχτες παίζαμε με όριο καρτών και νομίζω ότι παλέψαμε
πίσω προσέσου στην ΑΕΚ και δείξαμε τι καλή ομάδα είμαστε. Μου να πέστε άλλα σε μουρτσουμί δε ζόκ, δε βάπτω καμ κυστηγάτ, και κρέτ και μοράλο ρεβίνε ουσόρ ουσόρ, και πέντρο ζένε πρέγατιν πίν. Είναι ευχαριστημένος για το σημερινό παιχνίδι, για την νίκη, το ηθικό σιγά σιγά ανεβαίνει και θα είμαστε έτοιμοι μέσα από αυτή την προετοιμασία για το παιχνίδι της Πέμπτης. Τι πρέπει να προσεχθεί στη Μόσχα? Αυτό που πρέπει να προσεχθεί είναι, πιστεύω, το κρύο που κάνει εκεί πέρα, το οποίο θα είναι λίγο ασυνήθιστο για μας. Από ό,τι πληροφορίες έχουμε, θα έχει χιόνια, θα είναι το γήπεδο πολύ σκληρό. Ελπίζω να προσαρμοστούμε στις συνθήκες στο αγώνα και να το αντιμετωπίσουμε κατάλληλα. Μετά τη σημερινή νίκη, εκτός από τους βαθμούς, η ΑΕΚ είναι πιο κοντά στο στόχο για την έξοδο της Champions League? Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, το μόνο που σκέφτομαι είναι η Πέμπτη. Και τι σκέφτεσαι για την Πέμπτη? Να περάσουμε. Κάποιο γκολ δικό σου? Δεν με ενδιαφέρει, να περάσουμε θέλω.